Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο Polystar, όπου διαπιστώσαμε ότι ο καιρός περνάει, γιατί ίσως ήταν οι ενδιαφέρουσες συζητήσεις και παρουσιάσεις που κάναμε μαζί με το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας και το περιοδικό Χρόνος εδώ φέτος. Νομίζω ότι μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει και ο νέος κύκλος που θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο. Ο Μενέβος Καραλαμπίδης είναι εδώ για να μας πει αυτές τις ιδέες που έχουμε για την νέα περίοδο. Αρκετές φορές βρεθήκαμε, και δύο φορές νομίζω το μήνα, ήταν φαίνεται αρκετά τα θέματα και πολύ ενδιαφέροντα τα βιβλία για αυτή την περίοδο. Να ευχαριστήσουμε όσους βρεθήκατε εδώ, να ευχαριστήσουμε κύριε Αλδελά και τους φίλους και τις φίλες που κάθονται στο τραπέζι μαζί της για την παρουσίαση που θα γίνει και τη συζήτηση. Αλλά εμείς κυρίως εδώ ευχαριστούμε τους εκδότες, γιατί συνεχίζουν την τιτάνια προσπάθεια που κάνουν για να βγάζουν αυτά τα σημαντικά βιβλία, και τους αγαπημένους μας βιβλιοπόδες όπως η Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία φροντίζει εκεί μπροστά στην είσοδο τα βιβλία. Σας ευχαριστούμε όλους. Δίνω το λόγο στον κύριο Καραλαμπίδη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Πριν μπούμε στα του βιβλίου, να σημειώνουμε και η τελευταία μας συνάντηση για φέτος. Να πω ότι νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. Φέτος, δεύτερη χρονιά που κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για την ιστορία, ανοίξαμε λίγο την θεματική μας. Φύγαμε από την δεκαετία του 40 που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη η πρώτη μας ενότητα. Νομίζω τα βιβλία που διαλέξαμε μαζί με τον Αντώνη Τολιάκο μας βοήθησαν στο να έχουμε ένα καλό δεύτερο κύκλο, να κινηθούμε και στο Μεσοπόλεμο και στο Μεταπόλεμο, αλλά ακόμη και στο 19ο αιώνα, οπότε να ανοίξουμε θεματικές συζήτησεις που θα καλύπτουν οι συζητήσεις για την ιστορία. Το πιο σημαντικό βέβαια από όλα αυτά ήταν η δική σας παρουσία. Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν μπορούσαμε δεν υπήρχε νόημα και λόγος να συνεχίζουμε. Οπότε πιστεύω ότι στο ραντεβού, πιστεύω ότι θα έχουμε και ραντεβού για τρίτο κύκλο. Το καλό είναι ότι έχουμε συνέχεια παραγωγή καινούριων μελετών. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που κάνουν πάρα πολύ αξιόλογες μελέτες και μας δίνουν την ευκαιρία να εμπλουτίζουμε διαρκώς το διάλογο μας αυτόν. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο της Εύσης Αλδελά, για την παραβατικότητα των νεολαίων μετά την περίοδο του ελληνικού εφηλίου, την μεταπολεμική περίοδο, ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 2013. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά που το διάβασα, ήταν ένα βιβλίο το οποίο μου άνοιξε πάρα πολλά πράγματα που ήταν σκοτεινά. Άλλωστε οι μελέτες που έχουμε για τον μεταπόλεμο είναι ακόμη περιορισμένες. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα, όσο περνάνε τα χρόνια, θα μεταβάλλεται. Το ενδιαφέρον των ιστορικών θα στρέφεται όλο και περισσότερο στη μεταπολεμική περίοδο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με την Εύη την Αλδελά, η οποία καθηγήτρια ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, θα μας πει λίγο κάποια πράγματα για το πώς, για τις ιδέες που υπάρχουν πίσω από το βιβλίο, τι την ώθησε να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο και ό,τι άλλο βέβαια θέλει για το βιβλίο. Συνέχεια θα πάρει το λόγο ο Πολυμένης Βόγλης, καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, η Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια κλιματολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, και τέλος η κυρία Αλεξάνδρα Ανδρούσου, εκπαιδευτική ψυχολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Στο τσάκ το έσωσες, Μινέλα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μενέλο Χαραλαμπίδη και το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας που ενέταξα το βιβλίο μου σε αυτή τη σειρά. Λίγο ορθόδοξα, διότι
είναι πια ένα βιβλίο που έχει μια ορισμένη ηλικία. Αν ήμασταν κάπου αλλού, θα είχε ήδη πάει για πρωτοποίηση στο εξωτερικό. 2,5 χρόνια είναι πάρα πολύ μακρά ζωή για ένα βιβλίο. Μόνο ότι δεν είναι ένα καινούριο βιβλίο, ελπίζω ότι δεν είναι ένα παλιωμένο βιβλίο. Και ότι διατηρεί το ενδιαφέρον του. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Θα πω δύο κουβέντες τι είναι αυτό, όπως εγώ το είδα. Το βιβλίο, καταρχάς να πω ότι σε αυτή την συνάντηση σήμερα δεν θα πούμε τι λέει το βιβλίο. Δηλαδή κανείς, ελπίζω, δεν έχει... ακριβώς επειδή δεν είναι ένα πολύ καινούριο βιβλίο, θεωρούμε ότι αυτό λίγο πολύ το ξέρετε. Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί είναι αυτή η σύνθεση και πού στηρίχτηκε. Το βιβλίο αυτό είναι λοιπόν η ελληνική εκδοχή ενός διεθνούς, ευρωπαϊκού πάντως, ζητήματος που έχει δύο όψεις, μία συγχρονική και μία διαχρονική. Το ζήτημα, αυτό το διεθνές ευρωπαϊκό ζήτημα, είναι τα λεγόμενα παραστρατημένα παιδιά, όπως προσδιορίζονται κάθε φορά με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα τη χώρα, η προστασία τους και η επαναφορά τους στον ίσιο δρόμο. Η διαχρονική άποψη, είπα, είναι ένα ζήτημα με μια συγχρονική και μια διαχρονική διάσταση. Η διαχρονική άποψη, διάσταση, συνδέεται με την αργή, κατά τον 20ο αιώνα, συγκρότηση αυτού που ονομάζω μηχανισμό δικαιοσύνης ανηλίκων, πρώτα στις ΗΠΑ και μετά στην Ευρώπη και αλλού, και που εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες αυτών των περιοχών μέχρι το τέλος του Μεσοπολέμου και στην Ελλάδα. Η συγχρονική άποψη αφορά αυτό που ονομάζω ηθικό πανικό για την νεολαία, που σαρώνει το μεταπολεμικό κόσμο σε διεθνές επίπεδο και προκαλεί παρεμβάσεις και προβληματισμούς από τους νεότερους, όχι μόνο σε κρατικό επίπεδο, αλλά και τους νεότερους την εποχή εκείνη διεθνείς οργανισμούς. Παρακολουθώ τις διαδικασίες αυτές και όπως αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο, εστιάζω στην ελληνική περίπτωση και ακόμα περισσότερο εστιάζω σε μία υπηρεσία απολύτως κεντρική στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού δικαιοσύνης ανηλίκων που δημιουργείται δίπλα στα δικαστήρια, την υπηρεσία των μελητών ανηλίκων και στους ανθρώπους που δούλεψαν σε αυτή την υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή συστήνεται το 1954 και αυτό που θέλω να δω είναι αφενός πώς καταγράφεται αυτή η λεγόμενη παραβατικότητα ανηλίκων, γιατί στην Ελλάδα η λεγόμενη σε διεθνές επίπεδο παραβατικότητα ανηλίκων, η οποία στην Ελλάδα συνεχίζει να αποκαλείται εγκληματικότητα ανηλίκων και προσπαθώ να κατανοήσω γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Ποιοι διαχειρίζονται αυτό το ζήτημα στα ελληνικά δεδομένα, ποιους θεωρούν νοσηρούς παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση αυτής της εγκληματικότητας κτλ. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει περισσότερο και στο οποίο στέκομαι περισσότερο είναι οι σχέσεις που συνάπτονται από τη στιγμή που ένας ανήλικος ή μία ανήλικη, συνήθως αγόρια, εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο μηχανισμό δικαιοσύνης ανηλίκων, οι σχέσεις που συνάπτουν με αυτούς που αναλαμβάνουν την αναμόρφωσή τους, δηλαδή στους μελητές ανηλίκων. Στο μηχανισμό αυτό εμπλέκονται οι ανήλικοι, αγόρια κυρίως αλλά και κορίτσια, αλλά όχι μόνο οι ανήλικοι και οι οικογένειές τους, διότι αποτελούν συστατικό στοιχείο, η ευταξία μέσα στην οικογένεια αποτελεί προϋπόθεση για την αναμόρφωση του ανήλικου παιδιού. Έναυσμα για το βιβλίο αυτό υπήρξε μία ανακάλυψη ενός αρχείου που βρέθηκε στην αγορά να πουλιέται και είναι ένα αρχείο, το αρχείο, ένα μέρος μάλλον του αρχείου της Υπηρεσίας Μελετών Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, το οποίο σε μία μετακόμιση πετάχθηκε και εκεί ακολούθησε την πορεία που ακολουθούν αυτά τα αρχεία, πουλήθηκε στην αγορά και από το τμήμα μου μπορέσαμε σε εποχές ακόμα παχιών αγελάδων να αγοράσουμε ένα τμήμα του. Μετά ανακάλυψα ότι υπήρχε ένα αντίστοιχο αρχείο της Υπηρεσίας Επενδών Ανήλικων στην Αθήνα, στα ΓΑΚ, και
βοήθησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι εκεί να το επεξεργαστώ ένα τμήμα του, αλλά και πολλά άλλα κείμενα της εποχής. Επιχείρησα να εντάξω το θέμα αυτό σε μια ευρύτερη συστάδα πολιτικών, μια πολιτική επιτήρησης και αναμόρφωσης που υποστηρίζω ότι χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή. Στο επίπεδο της καθημερινής ζωής συνήθως ταυτίζουμε την περίοδο αυτή, τα 5 χρόνια, η καχυπτική δημοκρατία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να την ονομάζουν οι ιστορικοί, με γνώμονα καθαρά το πολιτικό επίπεδο. Προσπαθώ να δω σε αυτό το βιβλίο τι γίνεται κάτω από το πρώτο πολιτικό επίπεδο, στο πολιτικό με την ευρία έννοια, στο επίπεδο της πολιτικής καθημερινής ζωής. Βλέπω λοιπόν μηχανισμούς επιτήρησης και αναμόρφωσης στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, που ωστόσο, και αυτό είναι μια διαπίστωση του βιβλίου, δεν αναστέλουν τους πάρα πολύ σημαντικούς κοινωνικούς και πολιτισμικούς μετασχηματισμούς που υπονομεύουν τα κανονιστικά πρότυπα της εποχής και κυρίως τις επιπόλοιπες κοινωνικές, οικογενειακές και έμφυλες σχέσεις, το επιπόλοιπες εισαγωγικά. Θα έλεγα υποκειμενικά μιλώντας ότι από τα ευρήματα που εγώ ξαφνιάστηκα που τα διαπίστωσα, θα εντοπίσω μερικά. Το ένα είναι ο έντονα νομοκρατικός χαρακτήρας των μέτρων που λαμβάνονται για αυτό, γύρω από αυτό το ζήτημα. Το δεύτερο είναι, το ξέραμε, αλλά πάντα ξαφνιάζει όταν το βλέπεις συγκριτικά σε σχέση με τι γίνεται σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές την ίδια περίοδο, η περιορισμένη ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα την εποχή αυτή και οι επιπτώσεις που έχει αυτή η περιορισμένη ανάπτυξη στην αντίληψη και τη διαχείριση των παραθετημένων παιδιών. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο ανεξερεύνητο. Έχει αρχίσει να συνεχίζεται η συγκρότηση των κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα και έχουμε και ορισμένα πολύ σημαντικά βιβλία για αυτό. Αλλά ακόμα εκκρεμεί να δούμε τι επιπτώσεις είχε η καθυστέρηση της συγκρότησης των κοινωνικών επιστημών, γιατί καθυστέρησαν. Δεν εμπίπτει στο πλαίσιο, κατά τη γνώμη μου, μιας ευρύτερης καθυστεριολογίας αυτή η ιστορία, την οποία θεωρώ απολύτως ανεπαρκή. Άρα χρειάζεται να το μελετήσουμε λίγο παραπάνω. Τρίτο, ο αποσπασματικός και περιορισμένος χαρακτήρας των προνοιακών θεσμών, όχι μόνο για τα ανήλικα, αλλά και για τα ανήλικα, προσδιορίστηκε το έμπρος λειτουργίας αυτού του μηχανισμού που στήθηκε. Δηλαδή, το κράτος πρόνοιας δεν στήθηκε στην Ελλάδα ή στήθηκε με έναν ιδιόρυθμο τρόπο που επίσης δεν έχουμε παρκώς μελετήσει. Ένα μεγάλο μέρος αυτού που αλλού ονομάστηκε κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα καλύφθηκε από τα βασιλικά ιδρύματα, παραδείγματος χάρη, και από τη συνέργεια ανάμεσα σε κρατικούς φορείς, βασιλικά ιδρύματα και ιδιωτική πρωτοβουλία, η μεγάλη αριθμή των εθελοντών οι οποίοι στελέχωσαν διοικητικά συμβούλια, ανέπτυξαν πρωτοβουλίες, με έντονα φιλανθρωπικό χαρακτήρα αλλά και έντονα κανονιστικό περιεχόμενο και που επίσης είναι ένα πεδίο που μέχρι τώρα το έχουμε δει νομίζω μόνο υπό το πρίσμα του καλού και του κακού, του άσπρου και του μαύρου, του δεξιού και του αριστερού. Επόμενο στοιχείο, η τεράστια φτώχεια των λαϊκών στρωμάτων και οι ασύλληπτα άθλιες συνθήκες διαβίωσης στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε ιδέα. Το σινεμά κάπως ένα-δυο έργα κινηματογραφικά αποτυπώνουν κάποιες όψεις, αλλά είναι εντυπωσιακές οι περιγραφές που κάνουν οι εκπαιδευτές ανηλίκων των συνθηκών διαβίωσης στις λαϊκές γειτονίες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Και ταυτόχρονα, σε αυτές τις απόλυτα άθλιες συνθήκες, η διατήρηση των οικογενειακών θεσμών. Μολονότι τα 4-5 παιδιά που περνούσαν, ας πούμε, από τα δικαστήρια ανηλίκων της Αθήνας κάθε χρόνο, μπορεί να τα πολλαπλασιάσει κανείς και στη Θεσσαλονίκη, μαρτυρούν ένα φαινόμενο, κάποιες δυσλειτουργίες. Παρόλα αυτά, η διαπίστωση είναι ότι οι οικογένειες φροντίζαν τα παιδιά τους, όσο φτωχές και αν ήταν,
και προσπαθούσαν να τα κρατήσουν μακριά από τις κακοτοπιές, χωρίς αυτό να το καταφέρουν πάντα. Ένα άλλο εξαιρετικά αποκαλυπτικό για μένα έβριμα, το τελευταίο που θα αναφέρω, ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι της εποχής χρησιμοποίησαν τους κρατικούς θεσμούς. Έχω μια εικόνα στην Ελλάδα ότι της κοινωνίας απέναντι στο κράτος. Νομίζω ότι η εικόνα αυτή θέλει επανεπίσκεψη. Η δουλειά αυτή μου έδειξε ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το κράτος όποτε και όπως μπορούν προς όφελός τους. Και ότι αυτό είναι μια σχέση, διότι διαμορφώνουν με αυτόν τον τρόπο το κράτος με τρόπους που είναι συχνά αναπάντεχοι. Η σχέση ανάμεσα στους εκμελητές ανηλίκων και τους ανήλικους και τις οικογένειές τους διαπίστωσαν για μέρος αυτού του πεδίου στο οποίο αναφέρομαι τώρα. Νομίζω ότι χρειάζεται να ξαναδούμε τα στερεότυπα που έχουμε για την ελληνική κοινωνία. Να πω δύο κουβέντες γιατί επέλεξα τους συγκεκριμένους συναδέλφους να καθίσουν δίπλα μου σε αυτό το τραπέζι. Δεν είναι προφανές από τις ιδιότητές τους, με εξαίρεση τον Πολυμέρη. Ακόμα και ο Πολυμέρης κάνει τόσο πολύ διαφορετικά πράγματα από μένα που δεν είναι καθόλου προφανές. Και με τους τρεις συνομιλώ εδώ και χρόνια, μολονότι ασχολούμαστε με διαφορετικά ερευνητικά αντικείμενα. Έχουμε ένα συγχρονισμό, έχουμε πέρα από το ανθρώπινο ενδιαφέρον. Με τον Πολυμέρη μοιραζόμαστε θεωρητικές αναζητήσεις στην ιστορική ανάλυση που μας έφεραν και πρόσφατα να κάνουμε μαζί κάποια πράγματα. Με τη Σοφία μοιραζόμαστε το ενδιαφέρον για το έγκλημα ως πολιτικό ζήτημα, με την ευρεία αυτή έννοια του πολιτικού που ανέφερα πριν. Θα έλεγα και το ενδιαφέρον για το παρελθόν γύρω από σχετικές πολιτικές. Με την Αλεξάνδρα επικοινωνούμε και συμφωνούμε σε όλα τα σημαντικά πράγματα που έχει σημασία στη ζωή αυτή, οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Πολλά χρόνια τώρα. Θα διαβάσουν οι συνάδελφοι το βιβλίο με τη δική του οπτική γωνία και αφετηρία τα δικά του ενδιαφέροντα και είμαι και διαθέσιμη να απαντήσω σε ερωτήσεις δικές τους ή δικές σας εφόσον θελήσετε. Σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε όλοι εδώ. Ο λόγος στον Πολυμέρη. Ξέρω ότι συνήθως έτσι είναι τυπικό να λένε όταν ξεκινάνε μια παρουσίαση βιβλίου. Χαίρομαι που παρουσιάζω αυτό το βιβλίο. Οπότε θα ήθελα να το πω για έναν αισθητικό λόγο, γιατί πιστεύω ότι θεωρώ ότι δυστυχώς δεν έτυχε αυτή η γνώμη της προσοχής, της προβολής και της συζήτησης που άξισε το βιβλίο της Εύφης. Σε μεγάλο βαθμό η συζήτηση από την ιστορία και κυρίως η δημόσια συζήτηση από την ιστορία αλλά και η επιστημονική παραμείνει εκκυστρωμένη στις μεγάλες εισαγωγικών ιστορικές στιγμές. Αν δηλαδή τον 20ο αιώνα είναι οι γνωστές 2+1, δηλαδή από μια πλευρά ο διχασμός και η κλασική καταστροφή, η από την άλλη πλευρά η δεκαετία του 40 και πιο πρόσφατα σιγά σιγά μπαίνει δυναμικά στο εισαγωγικό έδος της Χούντας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για μια σειρά από λόγους, αλλά και για έναν ακόμη που με ενδιαφέρει να δείξω στη συγκεκριμένη παρουσίαση. Το πολιτικό, με τη στενή έννοια, ο όρο αυτή δηλαδή των πολιτικών εξελίξεων, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ιστορική έρευνα. Γενικά, αλλά ακόμα και συγκεκριμένα και την μελέτη της κοινωνικής ιστορίας. Για παράδειγμα, μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες μελέτες για την ελληνική κοινωνία που εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια, σχετίζονται ακριβώς με την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου. Με άλλα λόγια, η στροφή προς την κοινωνία που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος των μελετών της δεκαετίας του 1940 είναι βέβαια ευπρόσδεκτη, αλλά υπόκειται σε δύο περιορισμούς. Αφενός, ο ένας περιορισμός είναι ότι οι κοινωνικές διεργασίες που καθορίζονται από τις πολιτικές εξελίξεις, και αφετέρου, αφορούν μια κοινωνία που βρίσκεται σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης λόγω του εμφυλίου πολέμου.
Ωστόσο και θεωρώ και αυτό με ενδιαφέρει να αναδείξω, σε αυτό το σημείο έγινε το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου βιβλίου. Το βιβλίο της Έφης είναι πολύ σημαντικό για, όχι γιατί αφορά μια κοινωνία σε κανονικές συνθήκες, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέει κανονικές συνθήκες, αλλά πώς μια κοινωνία κανονικοποιείται μετά από μια εμφύλια σύγκρουση. Η μελέτη της Έφης έχει μια σειρά από πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα, όπως για την κατασκευή της παραβατικότητας, της έννοιας παραβατικότητας, θυμάμαι τις πρώτες συζητήσεις που είναι την Έφη, που έλεγε την παραβατικότητα, το νέο μου έλεγε τι εννοείς παραβατικότητα, διαβάζοντας το οποίο κατάλαβα γιατί έβαζε παραβατικότητα σε εισαγωγικά, την έννοια πληθυκού πανικού, για τις αλλαγές στην ελληνική κουλτούρα μεταπολεμικά, για τους μηχανισμούς και την εξέλιξη του κράτους πρόνοια στην Ελλάδα. Προφανώς δεν θέλω να μιλήσω για όλα αυτά. Θα ήθελα να εστιάσω σε ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει. Διατρέχει προβληματική του βιβλίου και θεωρώ ότι μέσα από την ανάλυση που υπάρχει στο βιβλίο γίνεται κομβικό συνολικά για την ιστοριογραφία και την κοινωνική ιστορία στην Ελλάδα. Ήδη από την αρχή του βιβλίου η Έφη επιχειρηματολογεί για την κατασκευή της νεανικής παραβατικότητας, η οποία ατυχεί λιγότερο αλλαγές στη συμπεριφορά των νέων απέναντι στον νόμο και περισσότερο την αλλαγή της στάσης των θεσμών του κράτους, των ελίτ, απέναντι στην νεολαία. Δηλαδή, η νεολαία αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα, οι νέοι κινδυνεύουν και ταυτόχρονα μπορούν να γίνουν και επικίνδυνοι. Όπως γράφει η ίδια, ο επαναλαμβανόμενος φόβος ότι η νεολαία ξεφεύγει από τον έλεγχο είναι πολύ αποκαλυπτικότερος για τις κοινωνικές επίεσεις που δημιουργούν ανησυχίες στους ενήλικες, παρά για την έκταση και το περιεχόμενο της οποιασδήποτε εγκληματικότητας των νέων. Έχοντας αυτό ως αφετηρία, αυτό που θα περίμενε κανείς σαν επόμενο βήμα σε αυτό το βιβλίο ήταν ο συγγραφέας ή η συγγραφέας στην μια περίπτωση να επικεντρωθεί στην καταστολή. Στην καταστολή των παραβατικών συμπεριφορών, δηλαδή στους μηχανισμούς αστυνόμευσης της νεανικής παραβατικότητας. Χωρίς να παραβλέπει ή να υποτιμά αυτούς τους μηχανισμούς, η Έφη κατευθύνει αλλού την προβληματική της και κατά τη γνώμη μου σε πολύ πιο γόνιμα πεδία για την κοινωνική ιστορία. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι αυτό που θα μπορούσε να περιγράψει με τον γενικότερο όρο κυβερνητικότητα. Στο βιβλίο που συζητάμε σήμερα, η νεολαία, πέρα από μια ηλικιακή κατηγορία, δεν είναι μια ηλικιακή κατηγορία, μετατρέπεται σε πεδίο ή κατηγορία, αν θέλετε, ρύθμισης, παρέμβασης, ελέγχου, κατασκευής, στην οποία εμπλέκονται διαφορετικοί φορείς, οι οποίοι διαμορφώνουν αφενός το λογοθετικό πεδίο και αφετέρουν τις πρακτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος νεολαία. Όπως γράφει η ίδια, ένα ολόκληρο πλέγμα χρονιακών και ποινικών θεσμών και φορέων που συνδύαζε ιδιωτικές και κρατικές παρεμβάσεις, επιχείρηση να ρυθμίσει τη συμπεριφορά των παιδιών και των γονιών τους με ιδρύματα, θεσμούς, μηχανισμούς και ειδικούς. Αυτό που αναδύεται από τη μελέτη είναι ακριβώς η τεχνολογία της εξουσίας και οι συνέργειες εμπειρογνωμόνων, κράτους, φιλανθρωπικών πρωτοβουλειών που στόχο δεν έχουν να τιμωρήσουν, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, όχι να τιμωρήσουν, αλλά να αναμορφώσουν. Να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά των νέων που αποκλίνουν ή που θα μπορούσαν να αποκλίνουν λόγω οικογενειακού υπόβαθρου. Κατ' εξοχήν δηλαδή η έννοια της κυβερνητικότητας κατά το Φουκώ. Η άσκηση της εξουσίας ως καθοδήγηση της συμπεριφοράς των άλλων. Αυτή η γενική προβληματική, η Έφη στο βιβλίο της τη γιώνει στην ελληνική πραγματικότητα και τις ιδιαιτερότητές της. Που είναι αφενός, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, αυτό για μένα πολύ καινούριο σαν ανακάλυψη, η κυριαρχία για αρκετές δεκαετίες των νομικών, ή αυτό που αποκαλεί για τον νομικό κατεστημένο, έναντι άλλων επαγγελμάτων, όπως τον Γενικό Λειτουργό, και η εκλήφωση του νομικού κατεστημένου στη δημόσια συζήτηση για την εγκληματικότητα των νέων. Και αφετέρου, ένας λόγος για τα παραστρατημένα παιδιά που θεμελιώνεται περισσότερο στην ηθική παρά στην επιστήμη, στην περίπτωση Ελλάδας, από ό,τι ανασχάζει στις εξωτερικές χώρες. Και συνεπώς, οι πυλώνες που ανέβανε να διαχειριστούν το ζήτημα ήταν η Εκκλησία, το κράτος και η δικαιοσύνη.
Και αυτό που εντυπωσιάζει πραγματικά είναι η συνέργεια των πολύ διαφορετικών φορέων, με ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να αναφέρω ένα, το Συντονιστικό Συμβούλιο των Μέτρων Προλήψεως και Καταστολής Εκκλησίας των Ανηλίκων, προς τον τύπο του, το 1953, στον οποίο συμμετέχουν πέρα από τα Υπουργεία, η Εκκλησία, ο Στρατός, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Δικηγορικοί και Ιατρικοί Σύλλογοι, Ένωση Συνταχθών Αθηναϊκών Εφημερίδων κτλ. Πώς διαφορετικοί φορείς, εντελώς άσχετοι μεταξύ του, συνεργάζονται έτσι, στην αντιμετώπιση και θεωρούν ως πρόβλημα την εγκληματικότητα των νέων. Εξίσου σημαντική είναι και η διαφοροποίηση που παρατηρείται σταδιακά στο λόγο και τις επιστήμες που ασχολούνται με τους νέους εν κινδύνω. Ενώ αρχικά στον χώρο της αυθεντίας ηγεμόνευαν, όπως προανέφερα, οι νομικοί, από τη δεκαετία του 1950 άλλες επιστήμες επιδιώκουν να κυριαρχήσουν στη μελέτη του κοινωνικού. Τόσο οι ψυχολόγοι, όσο και οι κοινωνιολόγοι θα διεκδικήσουν λόγο και ρόλο στη μελέτη του κοινωνικού. Από αυτή την άποψη έχει πολύ ενδιαφέρον να ακολουθήσει κανείς για περαιτέρω έρευνα το νήμα που μας δίνει η ΕΦΗ για τη δημιουργία μια σειρά θεσμών που ασχολούνται με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι όλοι αυτοί οι θεσμοί φτιάχνονται το 1950, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κοινωνιολογικών Μελετών του 1954, το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής του 1956, το Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Αθηνών του 1959, και το καθεξής. Μια σειρά δηλαδή από θεσμοί που φτιάχνονται μεταπολεμικά για τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, αλλά όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας, συνολικά για το πώς λειτουργεί αυτό που θα δει κανένας η κοινωνία. Στο επίκεντρο των δικαστικών μηχανισμών αλλά και των επιμελητών ανηλίκων, που είναι εδώ στο βιβλίο, βρίσκεται η ρύθμιση και η καθοδήγηση συμπεριφοράς. Σε αυτή την ρύθμιση της συμπεριφοράς, στο ένα άκρο του φάσματος της καθοδήγησης, βρισκόταν ο στιγματισμός, αυτό που έκανας, της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η οποία είχε σαφέστατα έμφυλο πρόσημο, καθώς η αντικοινωνική συμπεριφορά, όπως πολύ καλά δείχνει η ΕΦΗ, εδαμένα κορίτσια αφορούσε κυρίως τη σεξουαλικότητά τους, αλλά εδαγόρια αφορούσε όχι μόνο την παράβαση του νόμου, αλλά γενικότερα, σε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που έχει, τη μη συμμόρφωση σε ορισμένους κανόνες. Και είναι απόσπαστο από μια συνέντευξη μελίτσιας. Και είναι αυτοί οι κανόνες, δεν είναι προσδιορισμένοι, αλλά δίνει μια εντύπωση ότι γενικά έχουν κάποιοι κανόνες, στους οποίους οι νέοι οφείλουν να σέβονται, και όταν δεν σέβονται, ακριβώς γίνονται εντός εισαγωγικών παραβατικοί. Στο άλλο άκρο του φάσματος βρισκόταν η τεχνολογία του αυτοελέγχου ή της αυτοπιθάρξης. Δηλαδή, ο νέος ή η νέα να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν στην κυριολεξία, να ενσωματώσουν από το σώμα του, τους κανόνες αποδεκτής συμπεριφοράς, να επακούν στους επιμελητές και να ακολουθούν τους κανόνες συμπεριφοράς όπως αυτοί αποτυπώνονται στις δηλώσεις ή τα λεγόμενα συμβόλαια καλής συμπεριφοράς που υπέγραφαν ως ανήλικοι. Παράλληλα, βέβαια, μαζί με τους ανήλικους, στο στόχαστρο των μηχανισμών έβαιναν και οι οικογένειές τους, θα έπρεπε να ευθυγραμμιστούν με τα αντίστοιχα οικογενειακά πρότυπα και ηθικές αρχές. Θέλω να σταθώ σε μια επισήμανση της ΕΦΗΣ που αποτυπώνει το κλίμα της εποχής που είναι δεκαετίας 50 και 60. Σε κάποιο σημείο γράφει για ένα, παραθέτω, ένα πυκνό αλλά άτυπο φλέγμα επιτήρησης που επικρέμεται πάνω από παιδιά και εφήβους, αγόρια και κορίτσια και το οποίο κρίνει τη συμπεριφορά τους ανάλογα με τη συμμόρφωση ή την παρέκκληση. Και αυτό το πλέγμα, πυκνό άτυπο πλέγμα, το συνδέει λίγες γραμμές παρακάτω, γράφοντας με κάτι άλλο, με τον αυταρχικό χαρακτήρα της πολιτικής διακυβέρνησης ή τη συνάντηση του πολιτικού αυταρχισμού με τον διάκητο κοινωνικό συντηρητισμό της περιόδου. Τι είναι το σταγωγικό. Αυτή η επισήμανση μου δίνει την ευκαιρία να κάνω ένα γενικότερο τελευταίο σχόλιο. Σε μια συζήτηση που είχα με την ΕΦΗ πριν λίγους μήνες, ταιριάζω για το βιβλίο, πόσο μου άρεσε, γιατί πρόσεξε βασικά ότι το βιβλίο είναι εξαιρετικό, όπως έλεγα, αλλά κάτι μου λείπει. Λείπει η πολιτική από το βιβλίο. Η πολιτική κατάσταση της νεοφυλακής Ελλάδας παρουσιάζεται κάπως επανεκτικά στο βιβλίο. Όπως σε μια εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης του 1949, παρουσιάζεται τους ενηθικό κινδύνο τελούντας νέους ή την εσπαρεσύρθησαν ή στα σπροκάμους της ναρκικής προπαγάνδας κτλ. Αλλά αυτά είναι πολύ λίγα τα παραδείγματα.
δεν είναι στο πυρήνα του βιβλίου. Ενώ συμφωνώ λοιπόν να το πιστεύω αυτό, ότι δηλαδή το πολιτικό, η πολιτική κατάσταση πιο σωστά είναι ένα υπενίσθη, δεν έχω δηλαδή με διαπραγμάτευση. Από την άλλη, σε ένα διαφορετικό επίπεδο, μέσα από τη μελέτη τη ιατρική καθοδήγηση τη νεολαία, η ΕΕΦΕ ανασυγκροτεί όχι βέβαια την πολιτική κατάσταση, αλλά τα σημεία συνάρτηση του κοινωνικού με την άσκηση τη συγκεκριμένη πολιτική εξουσία. Το πολιτικό στοιχείο τη ΕΕΦΕ συντίθεται μέσα από του μηχανισμού πειθάρχηση και εγχάραξη, τι απαγορεύσει και επιταγέ, οι οποίοι μα αποκαλύπτουν τον πυρήνα τη άσκηση εξουσία στη συγκεκριμένη εποχή, δηλαδή την μεταμφυλιακή Ελλάδα. Από τη μια πλευρά, οι γενικές τεχνικές πειθάρχησης και εξατομίκευσης και από την άλλη, οι συγκεκριμένες στοχεύσεις της κανονικοποίησης μιας κοινωνίας πολλαπλά διαιρεμένης και τραυματισμένης από την εμφύλια σύγκρουση. Η ΕΕΦΗ στην ουσία μας προτείνει να ξαναδιαβάσουν το πολιτικό ως το πεδίο συνάρθρωσης αυτών των γενικών επιταγών και των συγκεκριμένων στοχεύσεων. Νομίζω ότι όσοι ασχολούμαστε την κοινωνική ιστορία θα ωφεληθούμε πολλαπλά από αυτή την σκοπιά, από αυτή την οπτική της ΕΕΦΗΣ. Σας ευχαριστώ. Μια φωτιά στην ιστορία, όπως έκανε η ΕΕΦΗ στα δικά μας αντικείμενα, και θαύμασα τη δουλειά των ιστορικών και μου άνοιξαν καινούριο δρόμο και στη σκέψη και στην κατανόηση κάποιων διαδικασιών που τα έβλεπα στην ξένη βιβλιογραφία, αλλά δεν μπορούσα να τα εντάξω στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, όταν μου έγινε αυτή η πρόταση, θεώρησα ότι είναι μια ευκαιρία να ακούσουν και οι ιστορικοί το λόγο των εγκληματολόγων, κυρίως για το πώς μπορούν να έχουν μια σχέση αυτές οι δύο επιστημονικές περιοχές και πώς μπορούν και στο μέλλον, αν είναι δυνατόν, να αναπτύξουν ένα τομέα συνεργασίας και επιστημονικής έρευνας. Από το βιβλίο της ΕΕΦΗΣ, προφανώς δεν θα το παρουσιάσω, απλώς θα σταχυολογήσω ορισμένα σημεία τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμα από την πλευρά αυτού που ονομάζουμε κοινωνικό έλεγχο. Έτσι, και όταν αναφερόμαστε κοινωνικό έλεγχο, αναφερόμαστε όλες αυτές τις διαδικασίες και τις φορείς οι οποίοι συμβίνουν στο να διαμορφώσουν συνείδηση, πράξη και συμπεριφορά των ανθρώπων ώστε να υπάγονται στους νόμους. Το λέω πολύ συνοπτικά. Αυτό που θα ήθελα καταρχήν να πω είναι, θα πρέπει, που μου προκάλεσε έτσι το ενδιαφέρον και άρχισα να σκέφτομαι μάλλον δημιουργικά, είναι να εντάξω το βιβλίο της ΕΕΦΗΣ στην κυρίαρχη ποινική ιδεολογία που επικρατεί την περίοδο που αναφέρεται. Δηλαδή, η περίοδος που αναφέρεται το βιβλίο θα πρέπει να δούμε και τι λένε οι νομικοί και τι λένε οι φορείς ποινικής καταστολής για το έγκλημα, πώς αντιλαμβάνονται το έγκλημα. Είναι η περίοδος όπου μιλάμε για την ιδεολογία της κοινωνικής άμυνας, που το έγκλημα γίνεται αντιληπτό και κατανοητός μια γενική προσβολή στην κοινωνία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι μια αντίληψη που επικρατεί ως σήμερα, και άρα η κοινωνία αμήνεται απέναντι στο έγκλημα και επομένως την δικαιολογούνται μια σειρά από κατασταλτικά μέτρα, τα οποία μπορεί ορισμένες φορές να υπερβαίνουν και κάποια ανεκτά όρια σε μια δικαιοκρατική προσέγγιση. Έτσι λοιπόν,
αυτή είναι η γενικότερη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία εντάσσονται όλα αυτά που είναι περιγράφει. Θα πρέπει, εγώ θα εστιάσω λιγάκι στη μεταπολεμική περίοδο, γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είναι πιο κοντά στο σήμερα. Εκεί λοιπόν, και για να κάνουμε και ένα μικρό διάλογο με αυτά όλα που παρατηρήσατε, εκεί λοιπόν, κάπου εκεί στο 50 και το 60, υπάρχει μία ρογμή σε αυτή την ιδεολογία της κοινωνικής άμυνας. Και αρχίζουν και εμφανίζονται στην εγκληματολογία και επικρατούν και οι κοινωνιολογικές θεωρίες, μιλάω για την Ευρώπη, στην Αμερική υπήρχαν πριν, αλλά όχι υπό την άποψη μιας αμφισβήτησης της οντολογικής ιδιότητας του εγκληματία, αρχίζουν και επικρατούν η κριτική θεωρία, οι θεωρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, και από εκεί έρχεται στη συνέχεια και η κριτική εγκληματολογία που λένε τι, ούτε λίγο ούτε πολύ. Τότε αρχίζουμε και μιλάμε για κοινωνική κατασκευή του εγκλήματος. Αυτό όμως για να επικρατήσει στις χώρες του Μεσογείου, ιδίως στις χώρες οι οποίες έχουν γνωρίσει δικτατορίες, και αναφέρομαι Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Είναι η γενιά μου που άρχισε να το ανακαλύπτει αυτό. Ενώ βρίσκαμε καθηγητές της προηγούμενης γενιάς που είχαν γράψει αυτά. Άρα μιλάμε για μετά το 80. Όταν λέω η γενιά μου, εννοώ για η πανεπιστημιακή γενιά, δεν γεννήθηκα το 80. Έτσι να συνεννοηθούμε. Αυτό λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία για να κατανοήσουμε δύο πράγματα από αυτά που σχολιάστηκαν. Πρώτον, για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το φάσμα μεταξύ παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Και το δεύτερο, τι σημαίνει η επικράτηση του νομικού προτάγματος στη διαχείριση του ποινικού δικαίου ανηλίκων και της νεανικής εγκληματικότητας. Πρώτον, το θέμα της παραβατικότητας έρχεται πράγματι μεταπολεμικά με τη σχολή της νέας κοινωνικής άμυνας. Μην σας κάνω εγκληματολογία τώρα, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αναγνωρίζει μία πρόσκαιρη τάση των ανθρώπων, και γι' αυτό ο όρος παραβατικότητα, να υπερβαίνει τους κανόνες και το εντοπίζει στην εφηβεία. Αυτή η προβληματική έρχεται στην Ελλάδα περίπου το 80 και είναι ο Στέργιος Αλεξιάδης ο οποίος τη θέτει πρώτος. Και έχει και ορισμένες αντιρρήσεις. Η παραβατικότητα επίσης έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε ένα ποινικό δίκαιο που εστιάζει στο τι είναι ο δράστης και όχι στην πράξη που κάνει. Έτσι λοιπόν, από την άλλη μεριά, βρισκόμαστε στο δίλημα, όχι εμείς οι εγκληματολόγοι, αλλά το λέω για όσους θα ήθελαν να το ψάξουν παραπάνω, να έχουμε τη μία ποινική αντίδραση για αυτό που είναι τα παιδιά για αυτό που κάνουν. Έτσι, αν θέλετε, το συζητάμε αργότερα. Αυτό είναι το θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η επικράτηση της δογματικής ποινικής σκέψης και φιλοσοφίας πάνω στους ποινικούς θεσμούς και στη διαχείριση της εγκληματικότητας, σωφρονιστική μέρημνα κτλ. Θα συμφωνήσω λοιπόν ότι το ποινικό δογματικό δίκαιο επικρατεί στη διαχείριση των ποινικών θεσμών και επικρατεί και μέχρι σήμερα, εξού και η εγκληματολογία είναι ένας υποαναπτυγμένος και απαξιωμένος κλάδος στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε αυτές τις περιόδους στις οποίες αναφερόμαστε, δηλαδή την περίοδο μεταξύ εμφύλιος, μεταπόλεμος και ό,τι σημαίνει ο ψυχρός πόλεμος, οι νομικοί συνέβαλαν πράγματι στο να μην δοθεί ένα άνοιγμα στις κοινωνικές επιστήμες και στις ψυχολογικές παρεμβάσεις, αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι ψυχολογικές παρεμβάσεις ήταν εξατομικευμένη μεταχείριση. Σημαίνει αυτό που το παιδί ήταν. Και αυτό που το παιδί ήταν θα μπορούσε να σημαίνει ότι το παιδί είναι από αριστερή οικογένεια. Οι νομικοί μας βοήθησαν, συνέβαλαν δηλαδή, μαζί με τη διατήρηση μιας συντηρητικής προσέγγισης, συνέβαλαν και στην ανάπτυξη ενός δικαιοκρατικού προτύπου που από εκεί περνάμε στα δικαιώματα. Άρα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Για να έρθω τώρα στο βιβλίο της Έφης, ένα πρώτο πράγμα που θα είχα να παρατηρήσω σε εγκληματολόγους είναι ότι πρόκειται για ένα βιβλίο με σημαντική αξία, κυρίως γιατί ξαναδιαβάζει μια σειρά από πράγματα που απασχολούν την εγκληματολογία από καταβολής της, δηλαδή την νεανική παραβατικότητα, και που στα παραδοσιακά εγχειρίδια εγκληματολογίας και δικαίου ανηλίκων λείπουν ή συναντώνται σπάνια ο τρόπος με τον οποίο τα διαβάζει.
Δηλαδή, μέσα από την αφηγήση του βιβλίου, το πρόβλημα του κοινωνικού ελέγχου των νέων τοποθετείται στο ιστορικό-κοινωνικό του πλαίσιο, πράγμα που δεν είναι σύνηθε στην Ελλάδα. Γίνεται κατανοητό για τον εγκληματολόγο και τον νομικό πώς και γιατί οι νέοι εν κινδύνω αποτέλεσαν μια από τις προνομιακές ομάδες κοινωνικής πειθάρχησης στην προφυλιακή Ελλάδα, όπου η ηθική και η εθνικοφροσύνη συχνά ταυτίζονταν. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα για μας τους νομικούς. Τώρα, οι νέοι σε κίνδυνο, οι διασώστες παιδιών και όλη αυτή η προβληματική προφανώς δεν είναι νέα. Δεν ήταν νέα ούτε τότε που άρχισε να διαμορφώνεται στην Ελλάδα, έτσι. Κατάγεται από το 19ο αιώνα. Υπάρχουν νέοι συνάδελφοι εδώ που μόλις στέλνησαν τα ακτορικά που τα έχουν γράψει αναλυτικά. Όμως, στην Ελλάδα αυτό το ζήτημα έχει άλλες αποχρώσεις με τα πολεμικά, καθώς συνδέεται με τις συνέπειες του εμφυλίου. Και αυτό η ΕΦΤΑ αναδεικνύει. Μπορεί να μην τα αναδεικνύει άμεσα, αλλά για κάποιον που έρχεται από μια νομική και από μια εγκληματολογία πολιτικά αποστηρωμένη, θα έλεγα ότι είναι περίπου οάση. Και επιτρέψτε μου λίγο την γλαφτήρη έκφραση. Μέσα από το βιβλίο ανακύπτει έτσι ανάγλυφα πως η ηθική εντός εισαγωγικών των νέων και η προστασία της επιστρατεύεται από το κράτος, ιδίως για να ελέγξει μια κοινωνία σε μεταβολή, αλλά ταυτόχρονα και μια κοινωνία στατικής φτώχειας και πολιτικής καταπίεσης, διαδικασία που τελειώνει κάπου στο 80. Να κάνω μια μικρή, έτσι, μια μικρή παρένθεση εδώ και θέλω να πω ότι το γεγονός αυτό που παρατηρήθηκε και προηγουμένως, ότι έχουμε έντονους οικογενειακούς δεσμούς, παρά το γεγονός ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρχει μία σχέση με το κράτος λίγο, εν πάση περιπτώσει, όχι ισότιμη, θα πρέπει να πούμε ότι από τις δικές μας μελέτες και συνολικά στην εγκληματολογία, όχι μόνο στην Ελλάδα, προκύπτει ότι η στατική φτώχεια ήταν κύριος παράγοντας για τα χαμηλά ποσοστά της εγκληματικότητας. Έτσι, η εγκληματικότητα και ειδικά η εγκληματικότητα του δρόμου των νέων συνδέεται με την επέκταση του καταναλωτικού καπιταλισμού που δεν υπήρχε μαζικά στην Ελλάδα τότε. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ηθική των νέων, έτσι, και με ένα κράτος που προσπαθεί να ελέγξει μια κοινωνία που δεν είναι και πολύ συνενετική απέναντι στις πρακτικές του, και μια κοινωνία η οποία είναι φτωχή, μαστίζεται από ανθρώπους που έχουν φύγει έξω, δηλαδή πολλές οικογένειες, τουλάχιστον στις λαϊκές συνοικίες, έχουν ναυτικούς ή μετανάστες στο εξωτερικό, αυτό περιγράφεται με μια πολύ ιδιαίτερη απόχρωση μέσα στο βιβλίο. Δεν λέγονται έτσι τα πράγματα, αλλά εξηγώ ότι η έμφαση του κράτους στην ηθική έχει και αυτή τη διάσταση. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στο νέο επαγγελματικό προφίλ που φαίνεται να προκύπτει εκείνη την περίοδο με τους επιμελητές ανηλίκων. Είναι μια νέα κατηγορία, η οποία στελεχώνεται από γυναίκες, κατά κανόνα. Και ενώ ζούμε σε μια Ελλάδα όπου περίπου δεν ψηφίζει ακόμα, έχουμε προνοιακούς θεσμούς οι οποίοι στελεχώνονται από γυναίκες. Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, συνέχεια μιας περίπου ευσπλαχνικής αντίληψης πάνω στο τι είναι κράτος πρόνοιας. Αλλά αυτό που δεν προκύπτει από τη βιβλιογραφία της εγκληματολογίας είναι το πώς οι πολιτικές καταστάσεις, και που είναι εξαιρετικό για αυτό το βιβλίο, πώς οι πολιτικές καταστάσεις διαμόρφωσαν τον πρώτο μηχανισμό του κράτους πρόνοιας, δηλαδή από τη δικτατορία μεταξύ και μετά. Αυτό εμείς δεν το ξέρουμε, δηλαδή δεν το έχω δει σε βιβλίο, τουλάχιστον στα παλιότερα. Τώρα, στο βιβλίο επιβεβαιώνεται επίσης και αυτό που αφορά την λειτουργία του ηθικού πανικού. Ο ηθικός πανικός είναι μια έννοια που έχει άμεση σχέση με την κοινωνιολογία του εγκλήματος, αποδίδεται στο Γουέν, στο Μπέκερ και σε διάφορους, δεν έχει σημασία τώρα, αλλά έχει σημασία ότι η ηθική πανική φαίνεται ότι συμβάλλουν όχι μόνο στην κινητοποίηση, στη φοβική κινητοποίηση της κοινωνίας, αλλά σίγουρα συμβάλλουν και στην διέδοση της αναστολής. Ταυτόχρονα όμως, η ηθική πανική αποτελούν και ένα εργαλείο, και αυτό επιβεβαιώνεται στο βιβλίο
μέσα από τις αφηγήσεις, μπορεί να μην προκύπτει ο συμπέρασμα της ΕΦΗΣ, οι ειδικοί πανικοί αποτελούν και ένα τρόπο μέσα από τον οποίο προβάλλονται αντιστάσεις μιας κοινωνίας που φεύγει προς μια κοινωνία που έρχεται. Δηλαδή η επέκταση της καταστολής απέναντι στους ανήλικους εκείνη την περίοδο είχε σχέση και με τις κοινωνικές μεταβολές που εντωμεταξύ γινόντουσαν και συνέβαιναν στην περιφέρεια της κοινωνίας και που δεν είχαν ακόμα αποκτήσει ούτε οργανωμένη φωνή, ούτε μπορούσαν να έχουν μια συγκροτημένη, εν πάση περιπτώσει, παρουσία. Έτσι λοιπόν ο ηθικός πανικός είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο εργαλείο που θα μπορούσαν να το δουν ξανά οι ιστορικοί. Στο βιβλίο της Αβδελάτ περιγράφεται και αναλύεται με σαφήνεια μια σειρά από συγκρούσεις. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, λέγεται ότι δεν, και νομίζω ότι έτσι είναι, δεν γνωρίσαμε το Μάιο του 68. Στο βιβλίο όμως μας περιγράφεται μια σειρά από συγκρούσεις του κράτους με τη νέα γενιά, της παραδοσιακής ηθικής με τη σεξουαλική χειραφέτηση και τέλος μια σύγκρουση των ποινικών θεσμών με την κοινωνική αμφισβήτηση που όμως δεν είχε, και αυτό το περιγράφει πολύ ωραία η Έφη, δεν είχε οργανωμένο χαρακτήρα. Μάλιστα λέει κάπου μέσα στο βιβλίο ότι συνήθως, αν το θυμάμαι καλά, συνήθως όταν αναφερόμαστε σε κάποιες εποχές μιλάμε για τους φοιτητές. Οι άνθρωποι για τους οποίους αναφέρεται ότι δεν είναι φοιτητές, δεν θα είχαν μάλλον ποτέ την πιθανότητα να γίνουν. Άρα μιλάμε για τα πολύ χαμηλά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας εκείνης της περίοδου και για μια διαδικασία σύγκρουσης η οποία μέχρι που την ανακαλύπτουν οι ιστορικοί, εμείς δεν την έχουμε ανακαλύψει ακόμα, έτσι έχει μείνει στην αφάνεια. Ένα άλλο σημείο ότι είναι ότι την περίοδο αυτή η κοινωνικού χαρακτήρα ρήξης, και το είπαμε και προηγουμένως, αποδίδονταν συχνά σε έλλειψη εθνικοφροσύνης, οπότε το επόμενο βήμα για αυτή την έλλειψη εθνικοφροσύνης ήταν ή η εξορία ή ο αποκλεισμός ή στην έλλειψη ηθικής, έτσι, οπότε εκεί το επόμενο βήμα ήταν η αναμόρφωση ως κοινωνική άμυνα απέναντι στις λεγόμενες αντικοινωνικές συμπεριφορές. Όπως αναφέρει ο Κίνας ήταν ο διευθυντής της αστυνομίας πόλεων δεκαετία του 50, η διαπαιδαγώγηση της νεολαίας έπρεπε να περάσει μέσα από τις χριστιανικές αντιλήψεις και ταυτόχρονα μέσα από τους προνοιακούς θεσμούς. Θα πρέπει ωστόσο εδώ να πούμε ότι αυτοί οι προνοιακοί θεσμοί, εκτός από το ότι ήταν στελεχωμένοι με γυναίκες, αυτές οι γυναίκες ανήκαν σε εκείνες οι οποίες είχαν περάσει το φίλτρο της εθνικοφροσύνης, δηλαδή και όλος ο κρατικός μηχανισμός ήταν στελεχωμένος με άτομα εκείνη ειδικά την περίοδο, έτσι που είχαν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Αυτό είναι ένα πρίσμα το οποίο σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά για αυτές τις υπηρεσίες, μας αιτιολογεί ή μας δίνει μία παράμετρο για να αναλύσουμε και απόψεις και προσεγγίσεις. Ένα άλλο ζήτημα τέλος, στο οποίο περιγράφει η Αβδελάτ, είναι συνολικά, θα πήγω λίγο από το βιβλίο, είναι η εγκληματοποίηση μιας άτυχης γενιάς. Αυτό, εγώ έτσι είδα το βιβλίο. Έτσι, ήταν μια γενιά που γνώρισε τον πόλεμο ή γεννήθηκε λίγο μετά, όπου πολλοί από τους νέους που είχαν μείνει στην Ελλάδα που δεν είχαν εξοριστεί, ήθελαν να φύγουν, μιας γενιάς που ασφιχτιούσε σε μια κοινωνία όπου ο έρωτας ήταν αμαρτία, οι γυναίκες δεν ήταν ακριβώς υποκείμενα δικαίου, η οικογένεια είχε ένα καθοριστικό ρόλο και σε αυτό νομίζω ότι συμπυκνώνεται όλο αυτό στον πικρό επίλογο που κάνει η Έφη στο βιβλίο, ότι η Μαρία, αν είχε γεννηθεί λίγα χρόνια αργότερα, θα είχε μια άλλη ζωή ουσιαστικά. Να πω ότι και αυτό το βιβλίο, αν είχε γραφτεί 30 χρόνια πριν, δεν θα μπορούσε να γραφτεί. Οπότε έχει σημασία αυτό. Και θα ήθελα κλείνοντας να εστιάσω περισσότερο στην εγκληματολογία και να πω ορισμένες σκέψεις μου. Είναι μια μετα-ανάγνωση του βιβλίου. Τι μας προσφέρει λοιπόν η ιστορία, η ιστοριογραφία σε εμάς τους εγκληματολόγους. Καταρχήν, οι μελέτες ιστορίας είναι μια σημαντική πηγή πληροφόρησης που προσφέρεται για διαχρονικές, ποσοτικές και ποιοτικές συγκρίσεις του ποινικού φαινομένου. Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν το έχουμε πολύ κάνει στην Ελλάδα.
Επίσης, η ιστορική έρευνα μας καθοδηγεί για να κατανοήσουμε την κυκλικότητα της εγκληματικότητας. Ξέρετε, σε πολλές περιόδους, ας πούμε στο Μεσοπόλεμο ή μετά από κρίσεις, έχουμε εξάρτηση εγκληματικότητας όμοιου τύπου, που συνήθως ταυτίζεται με την εγκληματικότητα του δρόμου. Αυτό εμείς οι εγκληματολόγοι δεν μπορούμε να πάμε να ψάξουμε, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Θα μπορούμε και να το κάνουμε. Αλλά είναι δουλειά των ιστοριογράφων αυτό. Άρα, εκεί πέρα, τα δύο αντικείμενα έχουν πάρα πολύ συμπληρωματικές λειτουργίες. Επίσης, η ιστορία μας παρέχει μια στέρεη βάση για να αναδομήσουμε την ιστορία του εγκλήματος και των ποινικών θεσμών, για να δούμε και να διερευνήσουμε δομικές αδυναμίες, αλλά και τη σχέση μεταξύ πολιτικής και εγκληματικής πολιτικής. Η ιστοριογραφία, μάλλον η κοινωνική ιστορία, αποτελεί ένα τομέα που θα μας επιτρέψει να αναστοχαστούμε πάνω στο παρελθόν του κοινωνικού ελέγχου στην Ελλάδα, έτσι, και να διαμορφώσουμε πολιτικές, δηλαδή για να κάνουμε πολιτικές για το μέλλον. Αυτά σε άλλες χώρες είναι συνήθεια, αλλά σε εμάς είναι κάτι σαν να ανακαλύπτουμε περίπου την Πυρίτιδα, δυστυχώς. Νομίζω ότι με αυτές τις σκέψεις θα κλείσω, ότι η σχέση ιστορίας και εγκληματολογίας διανοίγει ένα πεδίο έρευνα στην Ελλάδα που θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Και η Αδελάη νομίζω ότι είναι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που είδαν αυτή τη δυνατότητα και γι' αυτό την ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα, αφού ευχαριστήσω πολύ θερμά την Έφη για τα πολύ θερμά λόγια που με τα οποία με ανακοίνωσε και με επέλεξε τόσο εισαγωγικών για να μιλήσω. Είναι βέβαια ότι θα μιλήσω διαφορετικά. Προσπαθώντας λοιπόν να ανταποκριθώ στο τιμητικό αίτημα της να μιλήσω για το βιβλίο της από μια άλλη σκοπιά, αυτή της εκπαιδευτικής ψυχολόγου, συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά πως τα βιβλία που μας αγγίζουν και μας αρέσουν μας ακολουθούν κατά κάποιο τρόπο στη ζωή μας και μας τροφοδοτούν με σκέψεις και ιδέες ανάλογα με το πού βρισκόμαστε ψυχικά και επιστημονικά εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες ως αναγνώστες και αναγνώστρες. Γι' αυτό θα σας μιλήσω για το πώς με επηρέασε εμένα προσωπικά αυτό το βιβλίο, τι σκέφτηκα και πού ένιωσα να συνομιλώ με το περιεχόμενό του σε δύο διαφορετικούς χρόνους. Στην αρχή, όταν το πρωτοδιάβασα και με άγγιξε βαθιά, αλλά και τώρα, που είναι μια πολύ διαφορετική στιγμή για μένα, αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Πριν από 3 χρόνια, όταν πήρα στα χέρια μου το βιβλίο, παρόλο που ξέρω πολύ καλά πώς γράφει η Έφη και πώς συγκροτεί τον επιστημονικό της λόγο, ομολογώ για άλλη μια φορά εντυπωσιάστηκα. Μια δουλειά μεθοδική, αλλά όχι στεγνή. Ένας λόγος επιστημονικός, αλλά όχι κρυπτικός μόνο για ειδικούς. Και ένα θέμα συναρπαστικό για μένα. Η παρεκκλίνουσα εντός αγωγικών συμπεριφορά εφήβων και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη, ο τρόπος που ορίζεται η παραβατικότητα και ο ρόλος του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου εντός του οποίου παράγεται. Αυτές οι άσχημες συνθήκες για τις οποίες λίγο πριν μίλησε η Έφη. Για μένα, ένα άκρος πολιτικό βιβλίο. Διαβάζοντάς το, αποκαλύπτεται μπροστά στον αναγνώστη το θέμα σταδιακά και μεθοδικά. Πρώτα ορίζεται το αντικείμενο, μετά καταγράφεται μεθοδικά η επιστημονική συζήτηση και ο προβληματισμός, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το ευρύτερο πλαίσιο, και μετά, σιγά σιγά, σαν μια κινηματογραφική μαυρόασπρη ταινία του 60, ο φακός εστιάζει στα υποκείμενα, στο σπίτι, στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, στη γειτονιά, στις συναναστροφές, στην ψυχαγωγία. Ως αναγνώστρια, έβλεπα τους ήρωες να παλεύουν ανάμεσα στην επιθυμία για ζωή, να ξεφύγουν από τη μοίρα τους και την καθημερινότητά τους και το κανονιστικό πλαίσιο μιας κοινωνίας με τα γνωστά μετεμφυλιακά χαρακτηριστικά που οι συνάδελφοι που τα διέγραψαν πολύ καλύτερα από μένα. Και ταυτοχρόνως, άκουγα εντός εισαγωγικών και τις φωνές των άλλων, δηλαδή των επιμελητών, των δικαστών ανηλίκων, του μηχανισμού που επιτηρεί και τους αναγκάζει, αλλά που συγχρόνως με ένα περίεργο τρόπο συμπονά,
δείχνει έτσι συνέστηση με τους δικούς του όρους και με τον δικό του τρόπο. Για μένα, το βιβλίο αυτό αποτελεί υπόδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να ακουστούν όλες οι φωνές των υποθυμένων μέσα από ένα αυστηρά δομημένο επιστημονικό κείμενο, όπου η μεθοδολογία δουλειάς, τα όρια της και οι θεωρητικές προκείμενες είναι καθαρά διατυπωμένες και αυστηρά οριοθετημένες. Ωστόσο, το κείμενο δεν είναι κλειστό. Είναι ανοιχτό και δίνει στους αναγνώστες και αναγνώστριες πολλά κλειδιά για να εμβαθύνουν στα σημεία και να το πάνε πιο πέρα, να το προχωρήσει ο καθένας και η καθεμία με το δικό του και το δικό της τρόπο. Είναι για μένα ένα βιβλίο ανοιχτό στη διεπιστημονική ανάγνωση και γι' αυτό το λόγο πολύ χρήσιμο σε κοινωνικούς επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Για μένα απασχολούμε με θέματα εκπαίδευσης, δηλαδή ένα κατεξοχήν διεπιστημονικό πεδίο. Το βιβλίο αυτό μου δώσε πολλές ιδέες για το πώς μπορεί κανείς να δείξει τη σύνδεση του ατομικού με το κοινωνικό, των θεσμών με τα άτομα, πώς να δώσει να καταλάβουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τι σημαίνει ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Τι σημαίνει δηλαδή, λαμβάνω υπόψη μου το πλαίσιο, τη φωνή κάθε υποκειμένου και πώς ακούω τους άλλους, τους διαφορετικούς. Τι σημαίνει τοποθετώ ένα θέμα στην ιστορική του διάσταση και γιατί αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δούλεψα δύο φορές στο μεταπτυχιακό σεμινάριο με τίτλο «Διδακτικές πρακτικές και ετερότητες», κομμάτια αυτού του βιβλίου. Ζήτησα από τους φοιτητές και φοιτήτριες να διαβάσουν το βιβλίο και να βρουν σε τι μπορεί να μας βοηθήσει στην προβληματική του σεμιναρίου. Είναι εντυπωσιακό πόσο ξεκλείδωσε αυτή η ανάγνωση στη σχέση με την ετερότητα και τη διαδικασία κατανόησης του άλλου, που έχει διαφορετικές προσλαμβάνουσες, διαφορετικές ανάγκες και κυρίως ζει σε ένα τελείως άλλο κόσμο. Στην προκειμένη περίπτωση, τον παραβατικό κόσμο των εφήβων, κοινωνικά και ταξικά προσδιορισμένο. Λοιπόν, οι νέοι εν κινδύνω μας άνοιξαν ένα δρόμο ανάγνωσης αυτής της σύνδεσης μέσα από τον τρόπο με τον οποίο η Έφη Αβδελά έχει χτίσει αυτή τη σύνδεση του ατομικού με το κοινωνικό, σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Όμως η γοητεία της επιστήμης για μένα, και αυτό προσπαθώ να διδάξω, είναι να σε κάνει να περπατάς σε άλλα μονοπάτια, αλλά με παρόμοια εργαλεία. Γιατί η κατάκτηση των εργαλείων είναι το βασικό ζητούμενο στο πανεπιστήμιο. Και για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, είναι η πιο σπουδαία κατάκτηση, κατά τη γνώμη μου, να έχουν εργαλεία να διαβάσουν τα παιδιά εντός κοινωνικού πλαισίου. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, μία βασική έννοια της ψυχολογίας και απαραίτητο κλειδί στην εκπαίδευση. Το βιβλίο της Έφης, κατά τη γνώμη μου, εικονογραφεί αυτή την έννοια. Μέσα από την ανάλυση αρχείων, η Έφη πονάει τους ήρωες, τους εφήβους, τις μάνες, αλλά και τους επιτηρητές και τις επιμελήτριες και τους δικαστικούς και όλους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Οι νέοι εν κινδύνω πάσχουν και η συγγραφέα τους αφουγκράζεται. Μαζί με αυτούς αφουγκράζεται όμως και την κοινωνία και τους μετασχηματισμούς της και τις δυσκολίες μετάβασης σε μια διαφορετική κατάσταση. Σαν να μας καλεί και εμάς να την ακολουθήσουμε στο πέρασμα από το μαυρόσπρο κινηματογράφο και την πικρή γοητεία του στον έρχομο. Αυτά λοιπόν προκάλεσε το βιβλίο τούτο στην πρώτη και δεύτερη ανάγνωσή του για μένα το 2013 και 2014. Από τον Οκτώβριο του 2015 και μετά, η επιστημονική μου ενασχόληση και ακτιβίστηκε η έκφρασή της απορροφήθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από το προσφυγικό. Μια συστηματική παρέμβαση με τους φοιτητές και φοιτητριές μου στον Ελαιώνα και μια πιο επιτελική ενασχόληση με τη διατύπωση προτάσεων για την ένταξη των παιδιών των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα πολύ δύσκολο θέμα. Μια περίπλοκη κοινωνική κατάσταση μέσα σε μια κοινωνική περίοδο μετάβασης, δεν ξέρουμε ακριβώς προς τα πού. Η ελληνική κοινωνία σχεδόν γονατισμένη από την κρίση, οικονομική αλλά και κυρίως κοινωνική, και το προσφυγικό ζήτημα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να συγκροτήσει κανείς ένα λόγο ψύχρεμο και αποστασιοποιημένο για το θέμα αυτό, και πολλή δουλειά πεδίου για να μπορέσει να αφουγκραστεί όλες τις πλευρές. Από τους λιμενικούς, τους γιατρούς και τους αλληλέγγυους, μέχρι τις ΜΚΟ, τους διεθνούς οργανισμούς, τους Έλληνες γονείς που ανησυχούν για την υγεία των παιδιών τους ξαφνικά, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις δομές για ασυνόδευτα, τη διεθνή νομοθεσία, τους κανόνες, τους ορισμούς και κατά κύριο λόγο
τα ίδια τα παιδιά πρόσφυγες, τους γονείς τους, τον πόνο και το τραύμα τους. Στην παρούσα συγκυρία, οι νέοι εν κινδύνο για μένα απέκτησαν ένα τελείως άλλο νόημα. Απ' τη μια πλευρά, οι διεθνείς συνθήκες, οι διεθνείς οργανισμοί, ο ξύλινος λόγος τους, η τάση για επιτήρηση των προσφύγων και ημών των ίδιων, και από την άλλη, οι φωνές αυτών των παιδιών εν κινδύνο, απειλούμενων, τραυματισμένων που αναζητούν ένα άλλο μέλλον. Δεν είναι πραγματικά λίγες οι φορές που όταν προσπαθώ να συγκροτήσω το πλαίσιο και να τοποθετήσω κάθε παίκτη στη θέση του, για να μπορώ να σκεφτώ και να παρέμβω, βρίσκω συμπαραστάτη μου τη φίλη μου την Εύη, να μου προσφέρει τα εργαλεία της. Την ανάλυση και την καταγραφή κάθε πτυχής που δεν περιορίζεται μόνο στο εδώ και το τώρα. Πολύ δύσκολο το εγχείρημα, το ξέρω. Έχω καταλάβει όμως πως το βιβλίο σου, Εύη μου, με βοηθά να στέκομαι και να παλεύω, ώστε ο κίνδυνος να μετατραπεί σε ασφάλεια και να δώσει διέξοδο στα παιδιά και στην ελληνική κοινωνία. Μαζί και όχι σε αντιπαλότητα. Ευχαριστώ πολύ.